τούτος ο πόλεμος έναν αλλιώτικο αέρα έφερνε στις ψυχές των ανθρώπων. Αέρα δροσερό, μεθυστικό, αέρα που σε αναγεννούσε. Αέρα, φώναζαν από την ψυχή τους οι στρατιώτες της Ελλάδος. Αέρα που παρέσυρε τον εχθρό και τσάκισε την αλαζονία του. Χαρά στους Έλληνες, ενθουσιασμός. Στα μάτια των ανθρώπων που αντικρίζονταν έφεγγε ένα χαρούμενο ξάφνιασμα, σαν πως όλος αυτός ο κόσμος να μάθαινε ξαφνικά πως έχει μέσα του κρυμμένα νιάτα. Έτρεχαν όλοι να προλάβουν να βρεθούν στο μέτωπο, μήπως και χάσουν τέτοιο πανηγύρι. «Καλυθέα ή Αμπελόκηπους?» ρώτησε ο οδηγός του τραμ. «Ρώμη, Ρώμη!» φώναζαν από μέσα οι επιβάτες. Το χιούμορ έδινε και έπαιρνε. Μακαρονάδες τους βαπτίσαμε τους Ιταλούς. «Να μας ζήσετε! Να μας φέρετε την νίκη, λεβέντες μας!» εύχονταν οι Ελληνίδες μάνες. Και η νίκη ήρθε, περίλαμπρη, νίκη όλων των Ελλήνων. Η διαταγή του στρατηγίου ήταν σαφής. «Όσες μονάδες βρίσκονται κοντά στο Μέτσοβο, να τρέξουν με κάθε κόπο, με κάθε θυσία να αντιμετωπίσουν τις ιταλικές μεραρχίες». Και σκαρφάλωσαν και επίδειξαν και έφτασαν. Μα εκτός από αυτές τις μονάδες έτρεξαν και κάποιες άλλες. Αυτές επιστρατεύθηκαν χωρίς διαταγή, με την ψυχή τους, γιατί έτσι το ήθελαν. Ήταν οι γυναίκες της Πίνδου, οι γέροι και τα παιδιά. Έδεσαν τα κανόνια με τα σχοινιά, πήραν στα χέρια τις οβίδες, κουβάλισαν όπλα, κουβέρτες και τρόφιμα. Αληθινός άθλος. Άθλος υπήρξε ολόκληρος ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Άθλος του αδύναμου απέναντι στον δυνατό, της ανδρείας απέναντι στην αλαζονία. Άθλος του δικαίου απέναντι στο άδικο. Και η Παναγία παραστάθηκε στους Έλληνες, στον δίκαιο αγώνα τους. Στις 8 Δεκεμβρίου 1940, η Εκκλησία της Μεγαλόχαρης της Τίνου πρόσφερε στον αγώνα όλα της τα αφιερώματα. Το νησί αποφάσισε να χαρίσει όλα τα κοσμήματα και τα τάματα που κοσμούσαν την εικόνα της, ακόμα και το μεγάλο ολόχρυσο περιδέρεο. «Έβλεπα, κλείνοντας τα μάτια, την Παναγία χωρίς διαμάντια, χωρίς χρυσάφια να βγαίνει από το εικόνισμά της. Τα κεράκια να φέγγουν τον δρόμο της και τον αγέρα να φυσά τον μακρύ χιτώνα της. Την έβλεπα να περνά και να διαβαίνει την κλειστή πόρτα της εκκλησίας, να κατεβαίνει τα πέτρινα σκαλοπάτια ενώ γύρω της ψάλουν οι άγγελοι, και να έρχεται σαν πνοή στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου». Και ο Έλληνας στρατιώτιζε την παρουσία της, δυναμώνει η πίστη του και θερμά παρακαλεί. «Γλυκιά του κόσμου Δέσποινα, μια χάρη θέλω να μου κάνεις, το χέρι μου να γιάνεις, το χέρι που λαβώθηκε βαριά από τον εχθρό μου και σκλαβωμένο τώρα στέκει, για να μπορέσω γρήγορα να ξανακάνω το σταυρό μου, να ξαναπιάσω τον ντουφέκι». «Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ ο κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα και έστησα εδώ τη λόγχη μου, αλίγει στη λαμπάδα τη υπερμάχο στρατηγό. Να πολεμάω μερόνυχτα, ο Άγια Παρθένα, για την πατρίδα όρθιος, γονατιστός για σένα».